Λαϊκό προσκύνημα στη Νέα Υόρκη, στο Σίδνεϊ και στο Τόκιο. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κόσμος είχε στηθεί στις ουρές των καταστημάτων τρεις ημέρες πριν. 400 πελάτες βρίσκονται μόνο σε αυτή την ουρά καταστήματος στο Τόκιο για να πάρουν πρώτοι το ολοκένουριο iPad. Αυτοί οι τρεις κύριοι που στέκονται περιχαρείς είναι οι πρώτοι στον κόσμο που αγόρασαν τη νέα ταμπλέτα. Δεν τους σταματάει τίποτα. Ούτε οι χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε και η τσουκτερή τιμή των 500 ευρώ. Οι Ιάπωνες φαίνεται να λατρεύουν την Apple. Αν και η Αμερικανική φαίνεται να κερδίζει κατά κράτος την Ιαπωνική τεχνολογία στο ίδιο της το γήπεδο. Οι Ιαπωνέζοι είναι πρώτοι στη λίστα των πελατών κινητών τηλεφόρων της εταιρείας παγκοσμίως το τελευταίο τέταρτο του 2011. Γιατί όμως το iPad αρέσει τόσο πολύ, ποιο είναι το στοιχείο που το κάνει τόσο ξεχωριστό? Η επανάσταση έγινε όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το iPad. Η καινούργια ταμπλέτα είναι απλά ένα ακόμη βήμα. Είναι κάτι που πρέπει να έχω. Δεν αναρωτιέμαι γι' αυτό. Η φρενίτιδα της νέας ταμπλέτας θα συνεχιστεί και στις 23 Μαρτίου, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία σε άλλες 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.